που δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να μπορέσουν να καταβάλουν τις οφειλές τους τμηματικά, ακόμα και με διαγραφές πάρα πολύ σημαντικών ποσών προς αυξήσεων, προστίμων κλπ. Ακόμα και να μειωθούν τα βεβαιωθέντα ποσά. Καταρχήν να ενημερώνω ότι η αίτηση από τους συνδημότες έχει χρονικό περιορισμό μέχρι 14 Αυγούστου. Καλό θα είναι όμως να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες, ως ήθιστε, ως Έλληνες, παλεύουμε τις τελευταίες ημέρες να λύσουμε το πρόβλημά μας, αλλά από αύριο κιόλας να ήδη ο Δήμος έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και μετά την απόφαση του Δημοτικού, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ενημερωθούν όλοι οι οφειλέτες του Δήμου για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση, να δουν αν τους συμφέρει ή δεν τους συμφέρει και να καταβάλουν τις οφειλές τους. Τονίζω λοιπόν ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης μέχρι 14 Αυγούστου. Σε τρεις ημέρες η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αμέσως με την αίτηση τους ενημερώνει αν υπάγονται ή δεν υπάγονται στη ρύθμιση και ποιες είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, γιατί κάθε οφειλή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση? Όλες μα όλες οι οφειλές, είτε είναι δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι, δικαιώματα, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, καφέ μπαρ κλπ. Τέλος παρεπιδημούντων, μισθώματα, πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Υπάγονται. Μόνο μία περίπτωση οφειλής δεν υπάγεται και είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις αυθαίρετες κατασκευές βάσει του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, βάσει του ΓΟΚ. Μόνο αυτή η περίπτωση δεν υπάγεται. Όλες οι άλλες περιπτώσεις υπάγονται. Γίνεται μία διάκριση στον νόμο ότι οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2009 είναι η πρώτη περίπτωση, και η δεύτερη περίπτωση οι οφειλές που είναι από 1/1/2010 μέχρι και 14 Απριλίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 4257. Στην πρώτη περίπτωση για τις οφειλές πριν τις 31/12/2009. Και εδώ γίνονται διακρίσεις. Οφειλές από το δημοτικό τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, το 2% που ήταν παλιά, σήμερα είναι 0,5%. Οι οφειλές αυτές μπορούν να καταβληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις και να διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις του κώδικα δημοσίων εσόδων και τα πρόστιμα. Ακόμα δε να μειωθούν και τα βεβαιωθέντα τέλη κατά ποσοστό 60%. Μιλάμε για το δημοτικό τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των επαγγελματιών, που είναι βεβαιωμένο και ληξιπρόθεσμο μέχρι 31/12/1997. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ρύθμιση αυτή. Δεύτερη ρύθμιση για το τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με το ισόποσο πρόστιμο κλπ, που είναι βεβαιωμένο μέχρι 31/12/2010, αυτό μειώνεται προς αυξήσεις κλπ, όλα τα σχετικά του κώδικα εσόδων, μειώνεται κατά ποσοστό 70% και καταβολή σε 24 μηνιαίες δόσεις. Φεύγουμε από αυτές τις δύο κατηγορίες, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και το τέλος μισό τα 100 επί των ακαθαρίστων εσόδων, και πάμε βέβαια στη ρύθμιση αυτή, όπως σας είπα, μέχρι 31/12/2009 υπάγονται τα βεβαιωμένα, υπάγονται και τα πάσης φύσεως πρόστιμα. Αν ένας πολίτης έχει 2 κλήσεις ή 1 κλήση ή 10 κλήσεις από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχουν βεβαιωθεί στο Δήμο μέχρι 31/12/2009, και αυτές υπάγονται στη ρύθμιση περί διαγραφής των προσαυξήσεων και των προστίμων και μείωσης των αντίστοιχων βεβαιωθέντων ποσών. Ενημερώνω βέβαια ότι ελάχιστο ποσό καταβολής στις 24 δόσεις που προβλέπει ο νόμος είναι τα 150 ευρώ για αυτή την κατηγορία. Πάμε στην δεύτερη κύρια κατηγορία, που είναι οι οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες που έχουν βεβαιωθεί στο Δήμο Κορινθίων, στο Δημοτικό Ταμείο, από 1/1/2010 μέχρι και 14/4. Εδώ δίνεται η δυνατότητα, και εδώ υπάγονται πάσης φύσεως βεβαιωθέντα τέλη, φόροι, δικαιώματα, πρόστιμα, μισθώματα κλπ, όπως σας προανέφερα, με τις εξής χαρακτηριστικές διαφορές. Πρώτον, τα τέλη που καταβάλλονται στην περίπτωση μέχρι ποσών 5.000 ευρώ
έχουμε απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστήμων 80% και καταβολή σε 24 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 2 χρόνια. Ποσά που καταβάλλονται εφάπαξ, πέραν των προσαυξήσεων και των προστήμων που διαγράφονται, υπάρχει και επιπλέον έκπτωση 10%. Οφειλές από 5.001 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ, οι μειώσεις είναι σε ποσοστό 50% των βεβαιωθέντων προστήμων και προσαυξήσεων και η καταβολή διευκολύνεται να γίνει σε 48 δόσεις, 4 χρόνια δηλαδή. Οφειλές από 10.001 ευρώ μέχρι 20.000 στο σύνολο γίνεται διαγραφή 30% των προσαυξήσεων και καταβολή σε 72 δόσεις σε 6 χρόνια. Και τέλος, οφειλές πάνω από τα 20.000 ευρώ στο σύνολο η καταβολή γίνεται σε 100 δόσεις, σε 8,5 χρόνια δηλαδή, με επιπλέον διαγραφή 10% των προσαυξήσεων. Είναι και ελάχιστη μηνιαία δόση, βέβαια, εδώ στην περίπτωση αυτή είναι τα 100 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές σημειώσεις. Βέβαια, ο κάθε ένας θα σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά, τι τον συμφέρει. Καλό είναι όμως να την μελετήσουν, γιατί ίσως κατά την προσωπική μου άποψη είναι η καλύτερη διάταξη που έχει δημιουργηθεί ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που την απεδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορέσουν να ελαφρυνθούν. Σημειώνω ότι με την καταβολή της πρώτης δόσης των ρυθμισμένων οφειλών αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που είναι ήδη σε εξέλιξη, είτε είναι κατασχέσεις, είτε είναι πληστηριασμοί, είτε είναι λογαριασμοί τραπεζών, είτε είναι το μπλοκάρισμα του αφημί. Με την καταβολή του 30% του ποσού, με την καταβολή του 30%, έρονται και οι κατασχέσεις, έρονται και όλες οι συνέπειες που είχαν μέχρι σήμερα μπλοκαριστεί στην ΔΟΗ. Σημειώνουμε ότι υπάγονται όχι μόνο οι βεβαιωμένες οφειλές στο Δημοτικό Ταμείο, αλλά ακόμα και αυτές που είναι υποδικαστική αναστολή ή διοικητική αναστολή, δηλαδή προσωρινές αποφάσεις δικαστηρίων, ή όταν έχει γίνει έφεση σε ανώτερα δικαστήρια και δεν έχουν εκδικαστεί, ή όταν έχει μεσολαβήσει η Επιτροπή Συμβιβασμού Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορινθίων και δεν έχουν εγκριθεί τα πρακτικά ακόμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Το Συμβούλιο δεν συνεδριάζει τώρα για τέτοια θέματα βάσει τη διάταξη νόμου. Και αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση του νόμου 4257. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα που αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση που πέρασε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο και καλό θα είναι όλοι οι συμπολίτες να προστρέξουν, αν θέλετε, να δουν τις οφειλές τους στο Δημοτικό Ταμείο, στην Υπηρεσία του Δήμου και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές οι οποίες είναι σημαντικές και για το Δήμο Κορινθίων που θα μπορέσει να έχει ένα σημαντικό αριθμό οφειλών, να δει ένα σημαντικό αριθμό οφειλών να μειώνεται και αντίστοιχα να αυξάνει το Ταμείο του Δήμου και από την άλλη οι συμπολίτες που έχουν τις οφειλές να μπορέσουν με αυτές τις πολύ πολύ μεγάλες, τον πολύ μεγάλο αριθμό δόσεων που φτάνει μέχρι τα 8,5 χρόνια καταβολή ανά μήνα για να αποφύγουν τις δυσμενείς συνέπειες είτε μπλοκαρίσματος του αφημί είτε παρακρατήσεων συγκεκριμένων χρηματικών ποσών από την ΔΟΗ Κορίνθου για λογαριασμό του Δήμου είτε ακόμα και για την κατάσχεση κινητών και ακινήτων που είναι σε διαδικασίες εξέλιξης. Αυτή είναι η ενημέρωση που ήθελα να κάνω σήμερα μέσω των μέσων ενημέρωσης της Κορίνθου προς όλους τους συμπολίτες, όλους τους επαγγελματίες, όλους τους συνδημότες μας. Ευχαριστώ πολύ.